άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον τις πιο κρυφές πτυχές των αγαπημένων μας στάρ. Όσο ψηλά και αν έχουν φτάσει, οι γονείς και τα αδέλφια τους είναι πάντα το καταφύγιό τους και η πιο ζεστή αγκαλιά. Τι λένε λοιπόν οι διάσημοι για τα δικά τους λατρεμένα πρόσωπα? Είναι λαμπερή, είναι ταλαντούχα και τραβάει σίγουρα πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας. Μέσα της όμως κρύβει ένα μικρό κορίτσι γεμάτο ευαισθησίες, κάτι που γνωρίζει καλά ο μικρότερος αδελφός της, ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι ένα πολύ εργατικό και φιλότιμο παιδί. Ο αδελφός μου είναι η αδυναμία μου. Εξομολογήθηκε πριν από λίγα χρόνια η Κατερίνα Παπουτσάκη στο Λοιπόν, προσθέτοντας ότι πάντα το συμβουλεύεται και δίνει σημασία στην άποψή του, ενώ κάποια στιγμή θα ήθελε πολύ να την αναλάβει και σε ρόλο μάνατζερ. Προς το παρόν πάντως διατηρεί μαζί με την αδελφή του μπαρ στο κέντρο της Αθήνας. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Κατερίνα Παπουτσάκη παραδέχτηκε ότι η ωραιότερη στιγμή της ζωής της ήταν όταν γεννήθηκε ο αδελφός της. Φύλακας άγγελος για την όμορφη Μαριέτα Χρουσαλά είναι ο αγαπημένος της αδελφός Θανάσης. Όπως η ίδια έχει πει, τον συμβουλεύεται για όλα, και για τα προσωπικά αλλά και για τα επαγγελματικά της θέματα. Ειδικά στην αρχή της καριέρας της δεν έκανε βήμα χωρίς να πάρει τη γνώμη του. Είναι πολύ ευαίσθητος και προστατευτικός με μένα. Όμως, όταν ήμασταν παιδιά, μαλώναμε συνέχεια για το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης και ποιο πρόγραμμα θα παρακολουθήσουμε, είπε η Μαριέτα Χρουσαλά, επισημένοντας ότι με το Θανάση δεν έκαναν στενή παρέα ως παιδιά, αφού εκείνος είναι 3,5 χρόνια μεγαλύτερός της και έλειπε αρκετό καιρό όταν σπούδαζε στην Κομωτινή. Όταν όμως επέστρεψε από τις σπουδές του, έγινε αναχώριστη. Η πολυμελής και αγαπημένη οικογένεια της Αντιγόνης Δρακουλάκη είναι μάλλον ένας από τους λόγους της προσωπικής της ευτυχίας και γαλήνης. Μεγάλωσα σε μια τρομερή οικογένεια. Οι γονείς μου είναι πολύ καλοί, είμαι πολύ τυχερή. Μεγάλωσα ελεύθερη, με πολύ αγάπη και με υπευθυνότητα, είχε πει στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, ενώ είναι γνωστή και η αδυναμία που έχει στα αδέλφια της, εκ των οποίων και ο Νίκος Δρακουλάκης, που είναι σεφ. Πάντα τους λέω τη γνώμη μου και συνήθως είμαι αυστηρή, αλλά προσπαθώ να το κάνω με ωραίο τρόπο. Ενώ όπως συμπλήρωσε στο περιοδικό OK, οι λόγοι για τους οποίους τσακώνονται μεταξύ τους τα αδέλφια συνήθως είναι ασήμαντοι. Όπως για παράδειγμα, ξέχασες να με πάρεις τηλέφωνο. Το άλλο μισό της Μέρη Σινατσάκη είναι κυριολεκτικά η δίδυμη αδελφή της Αλίκη. Έστω και αν δεν μοιάζουν καθόλου, ήταν πάντα ο άνθρωπος που τη συμπλήρωνε και που έπαιξε καθοριστικό ρόλο την περίοδο της σιωπής, όπως χαρακτηριστικά έχει ονομάσει η Μέρη Σινατσάκη την παιδική της ηλικία, που ήταν πολύ κλειστή και ντροπαλή με τους ανθρώπους. Ντροπαλή μέχρι αηδίας. Αν δεν είχα τη δίδυμη αδελφή μου δίπλα, δεν θα μιλούσα σε άνθρωπο που δεν ήξερα, είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της. Η αδελφή μου ήταν πολύτιμη παρέα σε αυτή την πρώτη μου επαφή με τον κόσμο, συμπλήρωσε. Ένας κόσμος που μου άρεσε πολύ. Έτσι αποφάσισα να καταπιαστώ με διάφορα για να τον ανακαλύψω σε όσο περισσότερο βάθος μπορούσα. Είναι ντροπαλή η Μέρη? Όχι. Εντάξει, όχι. Υπερβάλλω, γιατί εγώ την ξέρω τόσα χρόνια. Νομίζω ότι στην πρώτη εντύπωση που σου δίνει, όταν γνωρίζει κάποιον, είναι ντροπαλούλα. Είναι λιγάκι πιο μαζεμένη. Εντάξει, όπως είναι όταν κάποιος είναι παιδί, δεν σημαίνει ότι θα είναι και στην ενήλικη ζωή. Καμία σχέση. Ναι, 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 συμφωνώ. Και συνήθως αυτοί που είναι πιο ντροπαλοί, πιο λιγομίλητοι, σε μικρή ηλικία, γυρνάει ανάποδα στην πορεία. Και είναι δίδυμες, αλλά δεν έχουν την ομοιότητα. Θα μου πεις, βέβαια, μπορεί να είναι από διαφορετικά όρια που λένε, ξέρεις. Αλλά ρε παιδιά, όλοι μιλάνε για τα αδέρφια τους, το έχετε προσέξει. Είναι τρομερό αυτό το δέσιμο. Πόσο μάλλον για τα διδυμάκια, ναι. Το δέσιμο ιδιαίτερο όταν μεγαλώνουν μαζί. Ναι, όντως. Εσύ είναι Θεαλία, σου λείπει, επειδή δεν το ξέρεις το συνέστημα νομίζω με τα αδέρφια. Πάρα πολύ θα ήθελα να έχω έναν αδερφό, ας πούμε. Πάρα πολύ. Ή μια αδερφούλα, αλλά αδερφό πιο πολύ νομίζω. Εγώ κοίταξα τον Βασίλη κατευθείαν. Γιατί? Ξέρεις, εδώ θα πει κάτι. Γύρισε κατευθείαν εκείνη τη στιγμή. Γιατί, τι να πει ο Βασίλης. Ήθελες να πεις για τον υποψήφιο αδερφό. Στον αγέννητο αδερφό, ας πούμε, να τώρα τον ταλαιπωρείτε. Γιατί. Θα ήθελες πολύ αδερφή. Αδερφό. 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 Συμφωνώ. Αν τον αδερφό. Να σε κανάκευε έτσι, να σου είχε δυναμία, ναι. Ναι, θα έρχονταν να μου έλεγε πάλι είπες για την ηλικία της αδερφής μου, ρε, ας το ακούσω. Ναι, και να του έλεγα, ο Βασίλης με ενοχλεί. Καλά κάνει, έτσι απαντούσε. Και να σε περίμενε κάθε φορά έξω από την Κάντζα. Συγχαρητήρια, Εμίλη, συγχαρητήρια, μπράβο, πέφτεις και αλλαγώσαι.
Αχ, ναι, μακάρι και εγώ θα ήθελα να έχω 2-3-4 αδέρφια παραπάνω. 2-3-4, ναι. Όχι σοβαρά, νομίζω ότι είναι μεγάλη ευτυχία. Η Έλληνα έχει μια υπέροχη αδερφή. Ναι, αλλά ξέρει κάτι, είναι τρομερό. Δηλαδή, όσο δεν ήξερα πώ είναι να έχει αδέρφια, όταν είμαι μικρούλα, γιατί έχουμε διαφορά. Τώρα αισθάνομαι τρομερά που την έχω. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα έκανα αν δεν την είχα και θα ήθελα να είχα κι άλλα. Μαμά, ακού. Μαμά, ακού. Τη Έλενα. Το ξέρω, θα βάλει μπρο για δεύτερο. Προλαβαίνει. Αλήθεια. Μπράβο, άντε με το καλό. Ορίστε. Δεν τη ρώτησε κανείς τη γυναίκα, βέβαια. Μαμά, ακούσει εγώ, άντε με το καλό, ξέρεις, κατευθείαν. Έχουμε και δεύτερο μέρος και λέω να το δούμε και το δεύτερο μέρος και να τα σχολιάσουμε μετά και τα... Κοίτα, μωρέ, τα συνατσακάκια. Φοβερά. Κοίτα τα πώς είναι. Παιδιά, τι ωραία φωτογραφία. Καταπληκτική. Λοιπόν, ας δούμε και το δεύτερο μέρος των διασύμων που μιλάνε για τις οικογένειές τους, παρακαλώ. Όσο και αν άνοιξαν τα φτερά τους, όσο και αν ακολούθησε ο καθένας τον δικό του επιτυχημένο δρόμο, τα αγαπημένα μας διάσημα πρόσωπα μιλούν πάντοτε με ιδιαίτερη ζεστασιά για την οικογένειά τους, τους γονείς, τα αδέλφια που είναι πάντα εκεί μακριά από τα φώτα και τη λάμψη της δουλειάς τους. Για την ιδιαίτερα στενή και τρυφερή σχέση που έχει ο Μέμος Μπεχνής με την οικογένειά του, μίλησε πριν από μερικά χρόνια στο περιοδικό OK. Μαζί του η μητέρα του Βάσου αλλά και η αδελφή του Έφη, που όπως φαίνεται στις φλέβες της κυλά το ίδιο καλλιτεχνικό αίμα με αυτό του αδελφού της, αφού ζωγραφίζει σε πορσελάνη και μάλιστα οι εκθέσεις που έχει κάνει έχουν σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Στην ερώτηση τι τον δένει με την οικογένειά του, απάντησε: «Η αγάπη και η θαλπορή που έχω πάρει από τη μητέρα και τα αδέλφια μου». Όσο για τη μητέρα του, ο Μέμος Μπεχνής δεν κρύβει ποτέ την αδυναμία που της έχει, αφού όπως δήλωσε, ξέρει να ομορφαίνει τη ζωή των άλλων. Τη θαυμάζω για την απίστευτη δύναμη που κρύβει μέσα της και μόνο το γεγονός ότι μεγάλωσε 3 παιδιά με τόση δύναμη, τέχνη και αγάπη τα λέει όλα. Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει, λένε όσοι έχουν δει τη Βίκη Καγιά μαζί με τη μητέρα της Αλεξάνδρα. Τα γονίδια έκαναν το θαύμα τους και η Βίκη κληρονόμησε την άψογη σιλουέτα και τη φινέτσα της μητέρας της. Η σχέση τους στενή και ιδιαίτερη, αφού η μητέρα της Βίκης ήταν πάντα κοντά της στην αρχή της καριέρας της για να την προστατεύει και να την καθοδηγεί. Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές για την κυρία Καγιά ήταν όταν στα 18 της η Βίκη έφυγε μόνη για το εξωτερικό, όπως η ίδια είπε στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα. Λίγο αργότερα, μάλιστα, η Βίκη της ανακοίνωσε από τηλεφώνου ότι δεν θα γυρίσει ποτέ ξανά στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που αγαπάει τόσο πολύ τον Νίκο είναι επειδή στάθηκε σημαντική αφορμή για να γυρίσω πίσω, είπε η Βίκη Καγιά στην ίδια εκπομπή, δικαιολογώντας την αδυναμία που έχει η μητέρα της, το σύζυγό της, Νίκο Κρυθαριώτη. Η οικογένεια για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου είναι στήριγμα. Έχει όμορφες παιδικές αναμνήσεις, όπως εξομολογήθηκε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έντονες γεύσεις και μυρωδιές, ατελείωτα παιχνίδια στις αλάνες με τον αδελφό του Σάκη, φρέσκο χτυπητό αυγό με κακάο και ζάχαρη. Όσο για τους γονείς τους, μηχανικός αυτοκινήτων ο μπαμπάς, μοδίστρα η μητέρα τους. Φρόντιζαν ώστε ποτέ να μην λείψει κάτι από αυτά που ήθελε και χρειαζόταν η οικογένεια, είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Εξίσου γνωστός από τα δελτία καιρού της ΕΡΤ3 και κατά 4 χρόνια μεγαλύτερος αδελφός του, ο Σάκης, δηλώνει ότι έχει μεγάλη αδυναμία στο Γρηγόρη και θυμάται. Ο Γρηγόρης έκανε σκέτς και τραγουδούσε για 2,5 ώρες ασταμάτητα μέχρι να φτάσουμε στο εξοχικό μας στη Χαλκιδική, επειδή το αυτοκίνητο δεν είχε ραδιόφωνο. Όσο πρωτοπόρος και κεντρικός είναι στην πίστα, τόσο τρυφερός και παραδοσιακός είναι στη σχέση που έχει με την οικογένειά του. Ίσως γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης, όσο ψηλά και να έχει φτάσει, ένα κομμάτι του έχει μείνει για πάντα στις γειτονιές της Νίκαιας, όπου μεγάλωσε με τους γονείς του και τις δύο του αδελφές. Η μητέρα μου ήταν αυστηρή πολύ, με δυνατό ταπεραμέντο, πολύ ζωντανός άνθρωπος, πανέξυπνη, σπίρτο, είχε πει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Life and Style. Η αδυναμία ωστόσο που έχει στη μητέρα του είναι φανερή, γι' αυτό και σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής του την έχει κοντά του. Ω
Όσο για την αδελφή του Βάσο, μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό. Έχουν πολύ στενή σχέση και συχνά διασκεδάζουν μαζί. Διαφέρουμε μεταξύ μας τα αδέλφια. Ενώ είμαστε δεμένοι, δεν μοιάζουμε. Σαν να μεγαλώσαμε αλλιώς ο καθένας. Είχε πει στο ίδιο περιοδικό για τις δύο του αδελφές, επισημένοντας όμως την αδυναμία που τους έχει. Εγώ αν δεν ήξερα ότι... Μίτσο, τι κάνεις παιδί μου? Δημήτρη, θες πάλι να κάνεις χορευτικό στον αέρα. Έξαρση, ε? Αν δεν ήξερα ότι δεν είναι δίδυμη, θα έλεγα ότι ο Βάσο με το Μαζονάκι είναι δίδυμα. Σαν δίδυμάκια, ε. Μοιάζουν πολύ. Νομίζω το έλεγε στο βίντεο ότι και καλά σαν χαρακτήρες, γιατί μεγαλώσαμε αλλιώς. Οπότε το εννοεί για τους χαρακτήρες. Ναι, για τους χαρακτήρες μπορεί. Είναι διαφορετική. Αλλά είναι. Και συνεργάζονται κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι πολύ συχνά κοντά. Σαν μάνατζερ του κάτι, ναι. Εντάξει, σίγουρα μπορείς να εμπιστευτείς καλύτερα. Εννοείται. Τα θέλω σου στο αίμα σου. Εννοείται. Και ο Ρουβάς έχει τον αδερφό του, νομίζω, κοντά του. Ναι, τώρα πια τα τελευταία χρόνια συνεργάζονται κιόλας ο Σάκης με τον αδερφό του. Μοιάζουνε, σε εμφάνιση. Όχι. Είναι τρεις οι Ρουβάδες, νομίζω, ή τέσσερις, παιδιά. Είναι τρία. Τόσο πολλά. Τρεις Ρουβάδες είναι. Ο Ψινάκης έλεγε να τους κάνει boy band. Ναι, όταν είχε λάβει το Σάκη, έλεγε. Θα σας κάνω boy band. Θα σας βγάζω και τους τέσσερις. Γιατί είναι εντάξει, είναι νόστιμα όλα τα ρουβάκια. Αλλά ο Σάκης είναι ο καλονόστης. Τα καλά γονίδια τα πήρε ο Σάκης, κατάλαβες. Αυτή είναι η αδικία. Όχι, όλοι είναι νόστιμοι. Αλλά ο Σάκης είναι ο καλονόστης της οικογένειας, ξέρεις, ο Θεός. Αλλά όλα είναι νόστιμα, όλα είναι πολύ καλά. Αυτά είναι. Μάλιστα. Αδικίες της ζωής. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δρυμούση, ο οποίος έχει πολλά και ενδιαφέροντα, φαντάζομαι, και σήμερα. Έχω ένα νόστιμο αγόρι, ένα νόστιμο φρουρό. Έτσι για ξεκίνημα. Γίτσες.